Μπορεί τα απορριμματοφόρα να είναι λίγα, η εργάτες καθαριότητας ελάχιστη και η έκταση του Δημοάργους Μυκηνών τεράστια. Παρ' όλα αυτά, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων, γίνεται πολύ καλό ο καθαρισμός του Δήμου. Είναι πράγματι τα μέσα είναι πενιχρά, μπορώ να πω. Να φανταστείτε ότι ο ολόκληρος πρώην Δήμος Άργους είχε 4 απορριμματοφόρα. Τα οποία το ένα είναι τη εποχή του 72, από την εποχή Μπόνη. Δηλαδή, πάμε στο 2011 και δεν έχουμε τίποτα. Στόλο μηδέν. Και δύο περιφερειακούς, ακόμα δύο περιφερειακά οχήματα. Ένα για το Δήμο Μυκηναίων και ένα του Δήμου της Κίου. Αυτά ήταν δηλαδή τα συνολικά έξι. Όπως καταλαβαίνετε, εάν δεν δουλεύανε με υπεράνθρωπες προσπάθειες το προσωπικό, που μπορώ να πω ότι παρόλο που είναι λίγο σε σύγκριση με τους εποχιακούς που έχουμε πάρει, βέβαια και μας ενισχύσανε, φανταστείτε 33 άτομα έχουν προσωπικό. Όταν όμοροι διπλανοί Δήμοι. Έχουν 100 άτομα και δεν μπορούν να μαζέψουν. Και να φανταστείτε ότι ο Δήμος Άργος έχει 1.800 τετραγωνικά. Δηλαδή είναι ο δεύτερος στην Πελοπόννησο και μέσα στους 5-6 στην Ελλάδα. Η έκταση είναι τεράστια, τα προβλήματα πάρα πολλά. Και αν δεν είσαι σε καθημερινή βάση πάνω από τα προβλήματα, να προλαβαίνεις τις καταστάσεις, θα σε πνίξουν πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι το προσωπικό τα δίνει όλα. Δουλεύουμε όλοι με δεύτερη βάρδια. Και όλα τα μηχανήματα τα δουλεύουμε. Και να φανταστείτε στην Κίο κάτω που δούλευε πρώτα η Κίος, τώρα παίρνετε διπλή βάρη και το Τιμένιο και όλα τα χωριά. Και θα ξεκινήσει και ο καθαρισμός των ακτών τώρα. Ήδη ξεκίνησε ο καθαρισμός των ακτών. Τελειώσαμε από το Κιβέρι, είμαστε στους Μήλους τώρα και ερχόμαστε προς το Τιμένιο και στην Κίο. Και στην Ταλαμανάρα και στην Κίο. Θα τελειώσει όλος ο άξονας. Πιστεύω ότι. Με το καινούριο προγραμματισμό που έχουμε κάνει μέσα να πάρουμε καινούργια μηχανήματα, να φανταστείτε όμως ότι ήδη διανύουμε το 5ο μήνα και δεν έχει σταθεί η επιτροπή από το Υπουργείο που να μπορεί να μας δώσει το OK να προχωρήσουμε στη σύσταση να αγοράσουμε τα καινούργια μηχανήματα. Μιλάγαμε με τον κύριο Κομνηνό που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και δεν έχει φτιάξει ακόμα την επιτροπή. Για το αυτονόητο, δεν του ζητάμε χρήματα. Δηλαδή μια επιτροπή για να μπορέσει να μας δώσει το δικαίωμα να κάνουμε διεθνή διαγωνισμό και να προσλάβουμε. Για να αγοράσουμε καινούργια μηχανήματα. Πιστεύω ότι ο πολίτης ενδιαφέρεται την καθαριότητα όπως ενδιαφερόμαστε κι εμείς και πρέπει να το παρέχουμε αυτή την υπηρεσία για το καλό της πόλης και για το καλό των πολιτών. Ήδη ξεκινάμε να βάφουμε τους κάδους και θέλουμε να οργανώσουμε και ένα συνεργείο για να κάνει η απολύμανση. Πιάνει το καλοκαίρι τώρα και θα τα συναντήσουμε μπροστά τα προβλήματα. Πιστεύω ότι. Χάρη στους, όπως σας είπα πριν, και στους υπαλλήλους που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αυτό είναι πολύ βασικό και θέλω να το τονίσω και το λέω πολλές φορές, γιατί ξέρετε, άνθρωποι είναι όλοι. Άμα δεν πέσουμε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα στο τέλος. Και ζητάω και την κατανόηση των πολιτών. Ορισμένα πράγματα, όταν θέλουν να βγάλουν στα χωράφια, δηλαδή τα κλαδιά και αυτά, να έρθουν σε συνεννόηση πρώτα με το Δήμο, για να στέλνουμε το παπαγαλάκι, να μην τα αφήνουν έξω και να μην μπορούμε να το οργανώσουμε το σύστημα. Και πιστεύω ότι πρέπει να καθαρίζουμε, θα φέρουμε βέβαια και τον οργανισμό καθαριότητας τώρα στο Δήμο, να μπορέσουμε να τους ενημερώσουμε και τους πολίτες τι ώρες πρέπει να κάνουμε και τα καινούργια πλέον δεδομένα. Γιατί να φανταστείτε ότι ο καθένας αλλιώς λειτουργούσε στα χωριά του, στην περιφέρεια έξω και αλλιώς με τον καινούργιο κανονισμό που είμαστε μέσα στην πόλη του Άργους και με όλο ο συνδυασμό όλων των Δήμων.